Δικό μας είναι το σπίτι, πρώτη κατοικία, βεβαίως. Έχουμε κάνει, μας έκανε πρόταση η τράπεζα, κάναμε και εμείς την αντιπρότασή μας μέχρι εκεί που μπορούμε, 1.000 ευρώ το μήνα. Αλλά η τράπεζα επιμένει στο να βάλει τα παιδιά εκεί 40 χρόνια. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε όλοι, νομίζω δεν είναι εφικτό. Πρέπει και η τράπεζα να το δει διαφορετικά και να μείνει όσο έχει, απλά να δίνουν τα παιδιά 1.000 ευρώ το μήνα. 1.000 ευρώ το μήνα, νομίζω, για την εποχή αυτή δεν είναι λίγα. Και εγώ και ο πατέρας τους άνεργοι, έτσι, 8 χρόνια. Εμείς την άνοιξαμε την πόρτα. Θέλουμε να σταματήσει ο πληστηριασμός. Ήρθαμε σε επικοινωνία με τη συμβολιογράφο η οποία δεν άνοιγε στη γυναίκα η οποία κάνει το σπίτι της, που είναι άμεσα ενδιαφερόμενη και μπορούσε να έχει παρουσία στον πληστηριασμό. Ήρθαμε σε επαφή και με την τράπεζα και με την εταιρεία η οποία έχει πάρει να πληστηριάσει το σπίτι. Η τράπεζα, όπως γνωστόν, μας κοροϊδεύει και μας εμπέζει και λένε στείλτε μας email την προσφορά της οικογένειας της 10 παρά 1 ότι την έχουν πάρει επανειλημμένως 2 και 3 φορές εδώ και αρκετό καιρό και από ό,τι μάθαμε ο μόνος ενδιαφερόμενος για την πρώτη κατοικία της συναδέρφου είναι η ίδια η Αλφαμπαν. Αυτοί τα κοράκια, οι τραπεζίτες οι οποίοι έχουν πάει στο στόχαστρο πρώτες κατοικίες να τις αφαρπάξουν, έχουν κάνει τα real estate και αρπάζουν ήδη την κατοικία γνωρίζοντας ότι θα φέρουν περισσότερες χιλιάδες ευρώ από τον πρώτο πληστηριασμό. Δεν έχω πού να πάω, ειδικά εγώ και ο σύζυγός μου, πουθενά. Δεν υπάρχει ούτε και μετακόμιση. Γι' αυτό παρακαλέσαμε την τράπεζα να μείνει όσο έχει, να ανασταλεί ο πληστηριασμός τουλάχιστον για ένα χρόνο, να δουν τη συμπεριφορά που θα έχουμε. Και αν δεν έχουμε συμπεριφορά καλή, ας έρθουν να το πάρουν τότε. Έτσι κι αλλιώς δικό τους είναι. Η τράπεζα έχει να πάρει. Τα παιδιά τα δικά μου δεν έχουν να πάρουν κάτι. Καντένα, σπίτι, στα χέρια τραπεζίτη. Συνεχίζουμε ότι πάλι δεν θα το επιθέσουμε αυτό το έγκλημα που κάνει για άλλη μια φορά η Alphabank, όπως έκανε την προηγούμενη εβδομάδα και η Eurobank, όπως κάνουν όλες οι συστημικές τράπεζες, τις οποίες η κυβέρνηση, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Γεωργιάδης, κοροϊδεύουν, δείχνει ότι πάνε να κάνουν ελέγχους για τους ανταγωνισμούς και την άλλη από πίσω αρπάζουν τα σπίτια της πρώτης κατοικίας. Γι' αυτό τον λόγο φεύγουμε από εδώ και θα πάμε στην Άλφα στα κεντρικά να κάνουμε παράσταση διαμαρτυρίας για την επέσκητη αυτή κατάσταση και την προκλητική στάση της Άλφαμπα. Συνάντηση οικογένεια με τους υπεύθυνους της τράπεζας στη Λεωφόρο Συγκρού. Ο αγώνας για το συγκεκριμένο σπίτι και για τα επόμενα σπίτια συνεχίζεται. Όπως γνωστό ξέρετε ότι είναι πάρα πολλές χιλιάδες άνθρωποι που είναι κάτι πρώτη κατοικία τους που κάνετε από τη ιστρική πολιτική των τραπεζών. Που φυσικά αυτή την πολιτική την εφαρμόζουν και την υλοποιούν κατά γράμμα οι κυβερνήσεις για να υπηρετήσουν την κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων και των τραπεζικών ομίλων. Οι τράπεζες έχουν εξουσιαλώσει, έχουν και το σύστημα και την κυβερνήση που τους βοηθούν σε όλα αυτά και έχουν περάσει σε μια ανεκδιοίκητη συμπεριφορά απέναντι στους ομιλέτες με φράσεις και με αληθεία. Πηγαίνουν και τους λένε ότι δώστε μας 20 και 30.000 ευρώ για να ξεκινήσουν τη διαπραγμάτευση, για να ξεκινήσουν τη διαπραγμάτευση για να διαπραγματευτούν τα δάνεια. Είναι μια πολιτική η οποία πρέπει να βρει απέναντί της το μαζικό εργατικό λαϊκό κίνημα. Κανένα σπίτι στα χέρια